λοιπόν ακούσαμε τις διατροφικές συμβουλές από την κυρία Ελευθερία Μπουντούρη, γίναμε κομψές. Έτσι, μαγικά. Κατευθείαν, με ένα τσέγκ. Ακούγοντάς τα μόνο. Και αφού γίναμε κομψές, πρέπει να σου πω ότι εγώ είμαι κομψή, Φανή. Ναι. Ναι, αλλά γιατί είμαι κομψή. Γιατί είσαι Ντίνι Φράνσις από τον Νόης, το ξέρουμε αυτό, Βίκη μου. Αλλά και γιατί... Όλος ο κόσμος το ξέρει, όλος ο κόσμος. Αλλά και γιατί είμαστε όμορφες, Φανή. Λοιπόν, μαλλιά, μας έχει επιμεληθεί η Ελένη Λουλέ Καρανίκα και το μακιγιάζ Ρία Τζιμοπούλου και της ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μιας που βρισκόμαστε στον τομέα της ομορφιάς, ναι. Θέλω να σου πω, Φανή, ότι η αγαπημένη μας, η κυρία Όλγα Ζαφύρου, μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Το θυμάσαι το θέμα, Φανή? Το θυμάμαι, ναι. Είναι. Πολύ ενδιαφέρον. Όλες, καταρχάς, στην ντουλάπα μας έχουμε ένα μαύρο μακρύ φόρεμα. Τουλάχιστον ένα. Τουλάχιστον όπως λες και εσύ ένα. Άρα, πώς θα το φορέσουμε πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, πώς? Πώς, Όλγα? Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Ζαφύρη Όλγα. Σήμερα διάλεξα να μιλήσουμε για το μαύρο μακρύ φόρεμα. Και πώς μπορείτε φυσικά εύκολα να το φορέσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σήμερα βέβαια διάλεξα να φορέσω για αρχή ένα μη συμβατικό ρούχο, το Leopard's Vago. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα και το πρωί και για το μεσημέρι και για το απόγευμα και για το βράδυ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το φορέσω από το πρωί πραγματικά μέχρι το βράδυ. Διάλεξα να βάλω απλά μία δερμάτινη ζώνη, έτσι ώστε να κάνω λίγο πιο μεσάτη, να γίνω πιο μεσάτη. Και διάλεξα να φορέσω ποτάκια. Μου αρέσει πάρα πολύ και πολύ ωραίο tip είναι να φοράτε κάλτσες ψηλές. Δηλαδή, διαλέξτε, πηγαίνετε να αγοράσετε με στρας, με σχέδια, είναι πάρα πολύ ωραίο να φοράμε έτσι το ποτάκι μας. Φυσικά μπορείτε να διαλέξετε να φορέσετε και ένα καλσόν, έτσι. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κάλτσα από το ποτάκι. Και συνεχίζουμε φυσικά με το λευκό πουκάμισο μαζί με το φόρεμα. Αυτό μπορείτε πραγματικά και αυτό να το φορέσετε το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά εγώ το συνδυάζω για πρωί μαζί με ένα πουλοβεράκι. Θα σας το δείξω αμέσως. Διάλεξα να βάλω ένα έντονο χρώμα, έτσι ώστε και φως να σας δώσει και να είναι κουκουλιάρικο και να ταιριάζει πάρα πολύ και για το πρωί και να ζεσταθείτε. Λοιπόν, δείτε το, να δείτε πραγματικά πόσο όμορφο και εντυπωσιακό είναι. Φυσικά τη ζώνη τη βγάζουμε και τη βάζουμε από πάνω αν θέλουμε. Άλλοι μπορεί να μην θέλουν να τη βάλουν και να φαίνεται έτσι. Να μην φαίνεται τίποτα. Εμένα όμως, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ οι ζώνες, θα μπορούσα να τη βάλω και έτσι. Και να το κάνω πρωινό και ζεστό. Δείτε πόσο όμορφο έχει γίνει τώρα και πόσο φωτεινό. Φυσικά κρατάω ακόμη τα ποτάκια τα μαύρα, αλλά θα μπορούσατε, εάν θέλετε να μείνετε μόνο με το πουκάμισο και με το φόρεμα, να βάλετε αυτά τα ποτάκια. Σας τα βάλω πάρα πολύ γρήγορα. Θα κρύμαστε ποτάκια. Και να γίνει πάρα πολύ μοντέρνο. Κοιτάξτε. Και έτσι έχετε κάνει πολύ όμορφη και πολύ μοντέρνα την εικόνα σας. Έχω βγάλει το πουλόβερ για να δείτε λίγο και το ποτάκι μαζί με το πουκάμισο και το φόρεμα. Πόσο ωραία αντίθεση κάνει. Και τώρα λοιπόν θα σας δείξω το απογευματινό ντύσιμο. Θα παραμείνω έτσι, αλλά θα αλλάξω και θα βάλω ένα σακάκι από πάνω. Αν θέλετε να πάτε για ένα απογευματινό φαγητό ή για ένα κρασάκι με τις φίλες σας ή με τον σύντροφό σας. Λοιπόν, θα δείτε πώς εγώ το φτιάχνω. Φυσικά εσείς μπορεί να θέλετε να μείνετε έτσι και μαζί να βάλετε από πάνω το παλτό σας. Εγώ πάντα βάζω ζώνη. Μου αρέσει γενικά πάρα πολύ να δείχνω τη μέση μου. Και πραγματικά κι εσείς αυτό να το πάρετε σαν τι. Έτσι έχουμε φτιάξει ένα απογευματινό ντύσιμο πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ κομψό. Θα το δείτε και με το παλτό από πάνω. Μπορείτε να διαλέξετε ό,τι σαντούλα θέλετε. Εγώ έχω φέρει την αγαπημένη μου, που πραγματικά με αυτή πάω οπουδήποτε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Και αυτό είναι το πολυπιπινό μας δίσι. Για τις βραδινές σας επεισόδους, διάλεξα να το αφήσω σκέτο, δεν έχω βάλει τίποτα. Είναι απλά το λιμζερί το φορματάκι. Και διάλεξα να βάλω αιχμηρά ψηλά μποτάκια μαύρα. Και φυσικά θα μπορείτε να τα βάλετε και με πέδιλο, μην τα βοβάσετε το χειμώνα, μπορείτε να βάλετε το καλοσόνο σας κανονικά από μέσα και από πάνω να βάλετε τα ποτάκια. Θα είναι πάρα πολύ ωραία και σικάτα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι χρώμα θέλετε. Θέλετε να βάλετε μπορντό ποτάκια, θέλετε να βάλετε σε σκούρο φούξια που είναι πολύ ωραία για να κάνει ωραία αντίθεση, θέλετε να βάλετε ένα πετρόλ, ένα πράσινο, πιστέψτε με, θα βγείτε πολύ σωστή και πολύ ωραία. Τώρα, λέω να σας δείξω ολοκληρωμένο πως εγώ πιστεύω ότι θα βγει. Για όσες δεν είναι τόσο τολμηρές και δεν παίρνουν κάποιες έτσι πιο στρασάτες από τσάντες, πιο λαμπερές, διάλεξα αυτό, το κλάτς. Μπορείτε να το βάλετε όλες, ταιριάζει με όλα και είναι μια εύκολη λύση. Τώρα λέω να σας το δείξω. Εγώ φυσικά και σε αυτό που θα φορούσα στα κάκια, αλλά δεν θα σας το δείξω, θα το βάλω μόνο με το παλτό. Το παλτό φυσικά δεν χρειάζεται να είναι μαύρο, μπορείς να έχετε κάποιο άλλο χρώμα, μπορεί να έχετε κάποιο σκούρο πράσινο, ένα μπορντό, ένα ακόμα και λευκό. Ό,τι εσείς θέλετε, απλά εγώ είμαι περισσότερο του μαύρου από την αλήθεια, απλά στο επόμενο βίντεο ίσως σας δείξω και περισσότερα χρώματα. Εγώ διαλέγω να το βάλω έτσι και εγώ φυσικά θα πάρω μία πολύ λαμπερή τσάντα, διότι είμαστε black to black, αλλά λέω να βάλουμε και λίγο χρώμα. Και αυτό είναι το τελικό μου σύνολο. Τώρα, θέλω να σας δείξω και να σας πω κάποια tips το πώς από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί σας έδειξα μόνο 2-3, πώς μπορείτε να βάλετε. Όταν εγώ έβαλα το λεοπάρ του Ζιβάγκο, φυσικά και δεν θα το βάλετε εσείς μόνο με λεοπάρ, δεν έχουμε λεοπάρ, δεν μας αρέσει όλο το λεοπάρ. Μπορείτε να το βάλετε με μαύρο Ζιβάγκο, με ροζ, με λευκό, με οποιοδήποτε. Επίσης, το πουκάμισο, μια καλή ιδέα είναι να το βάζουμε και απ' έξω αν θέλουμε, έτσι, και να το δένουμε. Φυσικά δεμένο, αλλά με κλειστά κάπου στα κουμπάκια. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να έχουμε και τις τσάντες μας για να κάνουμε λίγο αντίθεση. Εγώ έφερα μαζί μια τσάντα που μπορούμε να την έχουμε έτσι, που είναι πολύ ωραία για απογευματάκι. Επίσης, διάλεξα να σας φέρω και κάποιο άλλο πουλοβεράκι. Δεν χρειάζεται να φορέσετε ροζ πάνω το φόρεμα. Μπορείτε να βάλετε ένα γκρι, ένα μαύρο, ένα πράσινο, όποιο χρώμα θέλετε εσείς και σας αρέσει και σας ταιριάζει. Επίσης, έχω ένα πάρα πολύ πραγματικά φοβερό πουκάμισο, μπορείτε να το βάλετε. Βέβαια αυτό έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια με δαντέλα, που μπορείτε φυσικά να το βάλετε απ' έξω. Απλά χρειάζεται να έχετε το σωστό, σωστή ζωνούλα, ίσως για να κάνετε λίγο μέση και να φαίνεται από πάνω το πουκάμισο πολύ ωραίο και σωστό, έτσι. Τέλος, θέλω να σας πω και κάποια tips. Τα μαλλιά μας, όταν δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε ένα βράδυ, εγώ πολλές φορές για μία βραδινή μου έξοδο, κάνω έτσι. Και έτσι το σύνολό μου γίνεται πιο βραδινό και πιο σικάτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό βίντεο, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!